Συγχαρητήρια και στους τέσσερις σας. Γιατί νομίζω, Γαλομέρα, τα πήγατε εξαιρετικά σε μια από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες που έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής. Και τώρα μιλάω σωστά, έτσι. Από τις πιο δύσκολες, αφού αναγκάστηκα να πω με celebrity και την αυτό. Αφού το κομμάτι, σημαίνει ότι ήταν δύσκολο. Αυτό θέλω να πει ο κοινό. Όπω είπε και η Ιωάννα, αυτό είναι βιετναμέζικο βασανιστήριο. Αλήθεια σα το λέω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ένα βιβλίο από μεσαιωνικά βασανιστήρια, τα οποία το ξεφυλίζουμε κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Πάρτε για δύο κροκόδουλου μέσα, μα πάνε τα κεφάλια. Αυτή τα βρίσκει αυτά. Λοιπόν, να κάνουμε μια σούμα. Είχαμε 50.400 ευρώ. Στην πρώτη προσπάθεια πήραμε 12 αστεράκια και 9 στη δεύτερη 21. Επί 200 ευρώ το κάθε αστεράκι, 4.200. Συν 50.400, 54.600. Μπράβο, παιδιά! Βέβαια, δεν θα κοιμηθώ καλά. Δεν θα κοιμηθώ καλά το βράδυ, γιατί δεν είναι στρογγυλό πάλι. Αυτό δηλαδή. Πρέπει να πάμε στο 55. Αλλά τα πήγατε περίφημα και οι 5 σας θα βάλω και το Γιώργο στο 50. Γιατί δοκίμασε κάτι το οποίο ήταν πέρα από τα όρια του. Το καταλάβαμε ευτυχώς. Ο αρχηγός πέταξε μες στο νερό έτσι. Αυτός να πάει. Ο αρχηγός πήρε τη σωστή απόφαση, φίλε, και φέρετε 9 αστεράκια. Λογικότατη, λογικότατη. Υπενθυμίζω 54.600 ευρώ στον κουμπαρά και έχουμε κι άλλα να μαζέψουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλή επιστροφή στο καμπ, παιδιά. Γεια σας. Bye guys.